Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, καλή χρονιά σε όλους και σε όλες, με υγεία και αγωνιστική αισιοδοξία. Με πίστη ότι οι λαοί όλου του κόσμου μπορούν να βγουν πιο μαχητικά στο προσκήνιο των γεγονότων και να αντιπαλέψουν το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα και να νικήσουν. Εδώ βρίσκεται η ελπίδα. Απέναντι στη φρίκη, στην απανθρωπιά του καπιταλισμού, που έχει στο DNA του τους πολέμους, τη φτώχεια, την ανισότητα, τη δυστυχία, την προσφυγιά, μπορούμε να ορθώσουμε τη λαϊκή πάλι για να μπουν μπροστά οι δικές μας ανάγκες και όχι τα κέρδη μιας χούφτας μονοπωλίων, παρασίτων, που ζουν από τα αίτημα, από το δικό μας υδρότα και το δικό μας αίμα. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή κατήκυλε το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, που με τις ευλογίες των ΙΠΑ και των υπεριαλιστικών οργανισμών σπέρνει εδώ και 100 μέρες τον όλεθρο στο λαό της Παλαιστίνης. Μια κανονική γενοκτονία. Αυτή είναι η μόνη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και όχι φυσικά τα fake news του υπεριαλισμού, που καταραίουν σαν χάρτινη πύργη, αλλά τα στηρίζει η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζουμε, μίλησε από την πρώτη μέρα για το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Οι αριθμοί όμως μιλούν από μόνοι τους. Σχεδόν 24.000 νεκροί, σχεδόν 10.000 νεκρά παιδιά. Η επιδίωξη είναι ο εκτοπισμός των Παλαιστινίων από τις ρίζες τους. Η ελληνική κυβέρνηση αναλαμβάνει τεράστιες ευθύνες για την άμεση και ολοένα πιο επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας σε αυτό το έγκλημα. Ένα από τα τελευταία επεισόδια, η αποστολή ελληνικής φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα. Ποια εθνικά συμφέροντα άραγε θα προασπίσει εκεί. Καταλαβαίνει κανείς σε τι ανυπολόγιστους κινδύνους βάζει το λαό μας αυτή η εμπλοκή. Χρειάζεται λοιπόν η μέγιστη επαγρύπνηση και συνερχής ενεργητική εναντίωση στους υπεριαλιστές φωνιάδες. Σε κάθε περίπτωση, αυτό για το οποίο ο απλός λαϊκός κόσμος το έλεγε πιο εμφαντικά φέτος στις ευχές του, δηλαδή να επικρατήσει η ειρήνη, δεν πρόκειται να έρθει ούτε με τις συμφωνίες των υπεριαλιστών, ούτε με τις δικές τους διευθετήσεις. Οι λύκοι δηλαδή δεν μπορούν να γίνουν πρόβατα. Τη λύση θα τη φέρει ο αγώνας των λαών, αν πιστέψουν στη δύναμή τους που είναι αστήρευτη και ανεξάντλητη. Το φόβο μας να έχουν οι υπεριαλιστές και τον δείχνουν όταν ακόμα και σε συμβολικές ενέργειες υπέρ της Παλαιστίνης, σε δρόμους, σε χώρους δουλειά, σε σχολεία, ακόμα και σε γήπεδα, τους κάνουν και τρέμουν. Ας γίνουν όλα αυτά πιο μαζικά και πιο μαχητικά. Γι' αυτό, επιπλέον, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, δυναμώνουμε κι άλλο το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής στη χώρα μας. Κάτι που ταυτίζεται με την ενίσχυση των αγώνων για όλα τα ζωτικά θέματα και την ακόμα πιο ενεργητική συμπόρευση στη στράτευση με το ΚΚΕ. Δυναμώνουμε τη μόνη εργατική λαϊκή αντιπολίτευση. Δεν αφήνουμε σε χλωρό κλαρί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για κανένα θέμα για την απαράδεκτη κατάσταση στην υγεία που μια αναμενόμενη αύξηση των ιώσεων οδήγησε πάλι να γονατίσουν τα νοσοκομεία στα παιδιατρικά να έχουν 8 ώρες αναμονή και εδώ στο Δήμο μας να υποβαθμίζουν όλο και περισσότερο το κέντρο υγείας. Αλλού τα έχουν κλείσει ήδη. Για το νέο αντιδραστικό νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που πρώτα αφορά εμάς τους εργαζόμενους, τους γονείς και τα παιδιά μας με τη σούπα πτυχίων που θέλουν να φτιάξουν που τελικά αυτός που έχει χρήμα θα αναγνωρίζεται το πτυχίο του ενώ ο άλλος που του βγαίνει ψυχή για να σπουδάσει στο δημόσιο ΑΕΗ τελικά μένει ως και ξεκρέμαστος. Στο δικό μας Δήμο η κατάσταση των σχολείων είναι απαράδεκτη μέχρι και καλωριφέρ σπάνε πάνω στα παιδιά αλλά ο σχετικό προπολογισμό δεν προβλέπει ούτε ψίχουλα για τι αναγκαίε υποδομέ. Του πολεμάμε λοιπόν χωρί σταματημό. Πρωτοστατούμε στην προετοιμασία και πραγματοποίηση πανεργατική απεργία στι 28 Φλεβάρι, ένα χρόνο από το έγκλημα στα Τέμπη. Επίση, δεν αφήνουμε κανένα λαϊκό άνθρωπο βορρά στα κοράκια των πληστηριασμών. Γενικά σε κάθε πτυχή της ζωής των ανθρώπων, του μόχθου. Δεν αφήνουμε κανέναν μετανάστη που ζουν τόσοι στο Δήμο μας να γίνεται θύμα εκμετάλλευσης και εξονοφοβίας. Με τη νέα χρονιά, λοιπόν, μπαίνουμε ορμητικά, όπως ξέρουν να κάνουν οι κομμουνιστές. Απορρίπτουμε τα πανηγύρια της κυβέρνησης για την επενδυτική βαθμίδα. Αυτά είναι πανηγύρια που δεν αφορούν το λαό, αλλά τους επιχειρηματικούς ομίλους απάντηση σε αυτή την κατάσταση είναι φανερό πως δεν μπορεί να είναι η χρεοκοπημένη σοσιαλδημοκρατία όλων των αποχρώσεων. Όλοι αυτοί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ 1, ΣΥΡΙΖΑ 2, ΠΑΣΟΚ, μπορούν να δεχτούν ένα γερό πλήγμα και το 2024 σε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά μας, φυσικά και στις ευρωεκλογές του Ιούνιου. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, Επιπλέον, φέτος, θα τιμήσουμε όπως αρμόζει τα 80 χρόνια από το ηρωικό μπλόκο της Καλογρέζας. Εδώ που βρισκόμαστε, λίγες δεκάδες μέτρα πιο κάτω δηλαδή, οι κομμουνιστές έδωσαν τη ζωή τους για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες στον τόπο μας. Αυτή η επέτειος έρχεται να προσθεθεί σε σημαντικές άλλες για τη φετινή χρονιά όπως τα 80 χρόνια από τον ηρωικό Δεκέμβρη ή τα 100 χρόνια από το θάνατο του Λένιν. Εμπρός λοιπόν, σύντροφοι και φίλοι, σήμερα θα διασκεδάσουμε, θα πιούμε και ένα ποτήρι στη μνήμη του συντρόφου του Νίκου του Αθανασίου που σίγουρα αυτό θα ήθελε. Αυτό θα ήθελε να κάνουμε. Θα ενισχύσουμε το κόμμα μας οικονομικά για να έχουμε τις απαραίτητες δυνάμεις να δίνουμε τον αγώνα μας και από αύριο συνεχίζουμε στην πρώτη γραμμή. Ευχαριστώ.